Με πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ αλλά και μηνιαίο τόκο εκπρόθεσμης καταβολής 0,73% θα βρεθούν και φέτος αντιμέτωποι ως οι φορολογούμενοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα μετά τις 30 Ιουνίου τη φορολογική τους δήλωση για το 2019. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από τις εκπρόθεσμες δηλώσεις θα προκύψουν μηδενικά, επιστοτικά ή καθαριστικά, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν 100 ευρώ πρόστιμο. Το οποίο σε περίπτωση πιστοτικού εκαθαριστικού θα συμψηφιστεί με την επιστροφή φόρου μειώνοντα την, μηδενίζοντα την ή μετατρέποντα την σε χρεωστικό υπόλοιπο. Πληρώνεται φέτο ε, περίπου κατά μέσο όρο είναι 590 ευρώ κατά άτομο. Ε, από όσου έχουν καταθέσει, περίπου το 1 τέταρτο ε, πληρώνει φόρο και το υπόλοιπο είναι το 60% είναι μηδενικέ και ε, εν το υπόλοιπο ποσοστό είναι πιστοτικές. Ειδικότερα για την εκπρόθεσμη υποβολή, η τιμή υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκυπτεί φόρος για καταβολή, καθώς και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, επιβάλλεται κατά περίπτωση πρόστιμο 100 ευρώ όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεο στήριξη λογιστικών βιβλίων, Πρόστιμο 250 ευρώ όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος στήριξη βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και πρόστιμο 500 ευρώ εάν ο φορολογούμενο είναι υπόχρεο στήριση βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. Εδώ με βεβαιότητα θα μπορούμε να πούμε ότι με την καθυστέρηση να ανοίξει το σύστημα είναι αδύνατο να κατατεθούν μέχρι 30 Ιουνίου και θα χρειαστεί οπωσδήποτε παράταση για να μπορέσουν τα νομικά πρόσωπα. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, ο φόρος βεβαιώνεται με ημερομηνία 31 Εβδόμου σε τρεις δόσεις 31 εβδόμου, 39 και 30 εντεκάτου, ενώ για τα νομικά πρόσωπα σε έξι δόσεις από 31 εβδόμου μέχρι και 31 Δοδεκάτου. Την ίδια ώρα η εφορία πρόκειται να υπενθυμίζει με email και τηλεφωνικές κλήσεις τους φορολογούμενους να υποβάλουν τις δηλώσεις τους και να πληρώσουν εμπρόθεσμα τις δόσεις τους. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 105.000 τηλεφωνικές κλήσεις μέχρι το τέλος του έτους.